Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside You, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Την αναβάθμιση της χώρας μας κατά μία βαθμίδα αναμένεται να ανακοινώσει ο οίκος αξιολόγησης Fitch την Παρασκευή. Περισσότερο θα μας πει ο Δημήτρης Πεφάνης. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Τέτα. Είναι μια αναβάθμιση την οποία την περιμένει η ελληνική οικονομία και θα έχει αρκετά μεγάλο συμβολικό χαρακτήρα. Ας πάμε τα πράγματα από την αρχή, καθώς τις τελευταίες εβδομάδες βλέπουμε ότι υπάρχει μια κινητικότητα οικονομικά στην Ελλάδα και αναφέρομαι και στις αποφάσεις του Eurogroup για το επίσημο κλείσιμο της τρίτης αξιολόγησης αλλά και για την επιτυχημένη έξοδο στις αγορές, αλλά και τα μηνύματα του Ευρωπαϊκού Επιτρόπου του κ. Μισκοβιθή περί επιστροφής στην κανονικότητα. Όλο αυτό φαίνεται ότι έχει αντίκτυπο και στην οικονομική εικόνα της Ελλάδος, στις διεθνείς αγορές και στους ίδιους αξιολόγησης. Άρα λοιπόν, αυτό που λέει το ρεπορτάζ μας είναι ότι την Παρασκευή, τις 16 Φεβρουαρίου, θα έχουμε την αναβάθμιση της επιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας κατά μία βαθμίδα από τον οίκο Fitch, γεγονός που ανοίγει το δρόμο για μια ευρύτερη αναβάθμιση και από άλλους επενδυτικούς οίκους. Αυτό άμεσα δεν σημαίνει κάτι, καθώς τα ελληνικά ομόλογα, το ελληνικό αξιόχρονο παραμένει κάτω από το, αυτό που λέμε την επενδυτικό. Το επενδυτικό κατόφλι, το αγγλιστή λεγόμενο investment grade, το οποίο είναι και προϋπόθεση για να μπει η χώρα στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, αλλά και για να γίνουν θελκτικά τα επενδυτικά ομόλογα από ευρύτερα τους αγοραστές. Όσο όμως πιο κοντά φτάνει σε αυτό το κατόφλι, τόσο αυτό είναι μια ψήφος εμπιστοσύνης για την οικονομία. Οπότε ναι, έχει συμβολική σημασία, αλλά έχει σημασία. Το βλέπουμε αυτό να αποτυπώνεται και στο χρηματιστήριο σήμερα που κερδίζει περίπου 1%. Φαίνεται ότι έχει φτάσει σε ένα. Έχει βρει αντιστάσεις, πολύ σκληρές αντιστάσεις, 800 μονάδες και φαίνεται ότι έχει μια δυναμική για να πάει και προς τα πάνω. Και προφανώς είναι κάτι το οποίο δημιουργεί μια ευρύτερα, καλύτερη εικόνα για τη σταδιακή επάνωδο της χώρας στις αγορές. Θα μου μπορεί να πει κανείς βέβαια ότι όσο εύκολα μπορεί να μας αναβαθμίσει ένα οίκος, μπορεί να μας υποβαθμίσει και αυτό έχει να κάνει πάρα πολύ με το τι θα γίνει μετά το τέλος της τέταρτης και τελευταίας αξιολόγησης και την ολοκλήρωση του μνημονίου. Όμως φαίνεται ότι δημιουργείται ένα κλίμα επιστροφής στην κανονικότητα για την Ελλάδα, στο οποίο παίζουν ρόλο οι αγορές, παίζουν ρόλο οι επιτυχημένες εκδόσεις των ομολόγων και προφανώς παίζουν ρόλο και οι επενδυτικοί οίκοι, οι οποίοι θέλουν να δημιουργήσουν ένα θελκτικό προϊόν, αν θέλεις, ένα success story, μια οικονομική επάνωδο στις αγορές για την ελληνική οικονομία. Όλα αυτά βέβαια τα συζητάμε χωρίς τον ξενοδόχο, καθώς έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας για την ολοκλήρωση της τέταρτης αξιολόγησης και κυρίως για το τι θα γίνει μετά το καλοκαίρι. Ποια μορφή θα έχει η ευρωπαϊκή υποπτία και το τι θα σημαίνει αυτό για την Ελλάδα. Άρα η αλήθεια είναι ότι δεν περιμένουμε άμεσα ένα μπαράζ αναβαθμίσεων που θα κάνει, θα επαναφέρει τη χώρα στην κανονικότητα. Θα αργήσουμε δηλαδή να φτάσουμε στο investment grade, θα αργήσουμε να δούμε τα ελληνικά ομόλογα να συγκαταλέγονται ανάμεσα. Αλλά χαράσετε ένας δρόμος τώρα. Ακριβώς. Φαίνεται όμως ότι υπάρχει μια κινητικότητα προς αυτή την κατεύθυνση και αν δεν έχουμε κάποιο πολιτικό ατύχημα το οποίο θα μπορούσε να διαταράξει το δρόμο αυτό, η πορεία αναμένεται σχετικά ομαλή τουλάχιστον για τους επόμενους μήνες.